Μία εβδομάδα πριν από τη συνάντηση των αντιπροσωπιών Ελλάδας και Τουρκίας για τις διερευνητικές επαφές, η Άγκυρα εμφανίζεται με τη γνωστή μέθοδο της διγλωσίας. Bu arada da tabii bütün bu görüşmelerde Yunanistan'la Sayın Miçotakis'le bir görüşme talebi bizim açımızdan da olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur. Bu arada Dışişleri Bakanlarımızın görüşmeleri olmuştur. Biz de bu istikşafi görüşmeler başlatılabilir dedik. Ve şimdi gerek özel temsilcilerimiz ardından Sayın Başbakan'la benim yapabileceğim bir görüşme bunların adımlarını atabiliriz dedik. Gelişmeler bu istikamette. Την ίδια ώρα, Μεβλούτ Τσαβούσογλου απειλούσε με αποχώρηση αν δεν γίνει δεκτή ολόκληρη η ατζέντα των τουρκικών διεκδικήσεων. Θα πραγματοποιήσουμε τον 61ο γύρο των διερευνητικών επαφών και θα συζητήσουμε ό,τι συζητήθηκε στις προηγούμενες 60 συναντήσεις. Τα ίδια θα συζητηθούν και στην 61η. Εάν πούν δεν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά, τότε δεν έχουν νόημα οι διερευνητικές συνομιλίες. Η ελληνική πλευρά έχει διατυπώσει σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα συζήτησης εκτός από τις θαλάσσιες ζώνες και την υφαλοκρηπίδα. Με αφορμή τις διαφορετικές θέσεις ευρωπαϊκών χωρών, ιδιαίτερα στο θέμα των κυρώσεων στην Τουρκία, ο Υπουργός Εξωτερικών από το βήμα της Βουλής απίθυνε νέα προειδοποίηση στους Ευρωπαίους εταίρους. Η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η UNCLOS, είναι τμήμα του ιστορικού ελληνικού δικαίου. Την έχει κυρώσει η χώρα μας. Είναι όμως και τμήμα του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Διότι την έχει κυρώσει αυτοτελώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν τέτοια. Η Ελλάδα σε οποιαδήποτε συζήτηση, με οποιαδήποτε χώρα, σε οποιαδήποτε συζήτηση δεσμεύεται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο.